Τόσο ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδελής, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αναφέρθηκαν αναλυτικά και στο νομοσχέδιο αλλά και στις εξελίξεις που υπάρχουν στον χώρο του πολιτισμού με τις κινητοποίησεις των δημιουργών του πολιτισμού. Βεβαίως και το νομοσχέδιο αυτό έχει μια κόκκινη γραμμή την οποία υπηρετεί. Αυτή την κόκκινη γραμμή που είναι ο κοινός παρανομαστής των πολιτικών και των υπόλοιπων κομμάτων. Και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και των άλλων. Δηλαδή την εμπορευματοποίηση του πολιτισμού και της τέχνης. Ο κύριος Τσίπρας το είπε ότι ο πολιτισμός αποτελεί παράγοντα της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Μόνο που στον καπιταλισμό δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη, όσο και αν όσα ευχολόγια και αν κάνει ο κύριος Τσίπρας ή άλλοι, στο ότι μπορεί αυτή να γίνει δίκαιη. Η ανάπτυξη πάντοτε στον καπιταλισμό είναι σε βάρος των δημιουργών και είναι και σε βάρος των αναγκών του λαού και της νεολαίας. Γιατί έχουμε να κάνουμε ένα ακριβό εμπόρευμα. Και είναι πάντα προς όφελος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της κερδοφορίας, της βιομηχανίας του θέαματος και ακροάματος. Και από αυτή την άποψη το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί ένα βήμα περαιτέρω στην εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην υποταγή επί της ουσίας της πολιτιστικής κληρονομίας, στις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα διαμορφώσει και νέους φραγμούς στην πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων σε αυτή τη λαϊκή και της νεολαίας, σε αυτή τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Ο ίδιος παρανομαστής βρίσκεται και πίσω από την επίθεση στα πτυχία των καλλιτεχνών και στην αποσύνδεσή τους από τα επαγγελματικά δικαιώματα, στην κατηγοριοποίησή τους. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται να δημιουργηθούν ακόμη πιο φτηνοί εργαζόμενοι στην τέχνη, προς όφελος της βιομηχανίας, χωρίς δικαιώματα συγκροτημένα, εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά, προς όφελος της κερδοφορίας της βιομηχανίας της τέχνης. Και αυτό δεν αποτελεί ένα αποσπασματικό γεγονός, αλλά είναι μια συνολική αντίληψη που το παρατηρούμε και στους άλλους κλάδους της οικονομίας, δηλαδή η αποσύνδεση των πτυχίων συνολικά από τα επαγγελματικά δικαιώματα, η κατηγοριοποίηση των σχολείων, τα σχολεία πολλαπλών ταχυτήτων, είτε είναι ανώτατες εκπαιδευτικές σχολές, είτε είναι μέσης εκπαίδευσης. Όλα αυτά διαμορφώνουν δηλαδή τις συνθήκες αναπαραγωγής ενός πολύ φθηνού εργαζόμενου, πάλι χέρι-χέρι με τις ανατροπές στην αγορά εργασίας για την αναπαραγωγή ενός πολύ φτηνού και αναλώσιμου εργαζόμενου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και ο αγώνας ο οποίος ξεδιπλώνουν οι καλλιτέχνες πρέπει ακριβώς να συγκρουστεί με την πραγματική αίτια του προβλήματος. Και η πραγματική αίτια του προβλήματος είναι η εμπορευματοποίηση της τέχνης, είναι τα συμφέροντα της βιομηχανίας θέαματος και ακροάματος που τους θέλουν πολύ φθηνούς για να κατοχυρώσουν τα πτυχία ανώτατης εκπαίδευσης δημόσιου χαρακτήρα με δικαιώματα αλλά και συλλογικές συμβάσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των καλλιτεχνών και των δημιουργών. Ας έρθουμε όμως στην τροπολογία του ΚΚΕ που θα αφιερώσω τον υπόλοιπο χρόνο για τα υπερχρεωμένα μετά την απόφαση του Άριου Πάγου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Καταρχάς δεν πρέπει να εντοπίσουμε τις αιτίες των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οφείλεται σε μια πολιτική που εφαρμόστηκε διαχρονικά από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν αυτή η πολιτική των τεράστιων μειώσεων στους μισθούς και στις συντάξεις όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων. Στην τεράστια φοροεπιδρομή που παρότι μειώθηκαν τα εισοδήματά τους, δέχτηκαν όλα αυτά τα λαϊκά στρώματα και βεβαίως στην εισφοροεπιδρομή των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυταπασχολούμενων με τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτή λοιπόν η επίθεση δημιούργησε τις συνθήκες αδυναμίας στο να ανταποκριθούν τα λαϊκά στρώματα στις ανάγκες εξυπηρέτησης των δανείων τους, της εφορίας αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτές και αποτελούν και τις αιτίες υπερχρέωσης. Και δεύτερον, σε αυτές τις αιτίες διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο νομοθετικό το οποίο διευκόλυνε τους πληστηριασμούς. Και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε και πάνω στο οποίο πάτησε η απόφαση του Αρείου Πάγου για να απελευθερώσει τους πληστηριασμούς των κόκκινων δανείων που διακρατούν τα φανς, ήταν το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ που επέτρεψε στα φανς
να πάρουν τα κόκκινα και όχι μόνο δάνεια και πράσινα δάνεια. Είναι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που έγιναν επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ με την αποδοχή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και η μετατροπή σε ιδιώνυμο τις προσπάθειες παρεμπόδιση των πληστηριασμών. Σε αυτό το πλαίσιο ήρθε να πατήσει ο νέος πτωχευτικός κώδικας της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έκοβε και η Νέα Δημοκρατία έραβε. Και μάλιστα, σε τι συνθήκες έρχεται αυτή η απόφαση του Αριού Πάγου? Αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που καθιστάν ακόμη πιο δύσκολη την εξυπηρέτηση των δανείων, οδηγούν σε απόγνωση τους δανειολήπτες και σε νέα κόκκινα δάνεια. Γιατί πήρε αυτή την απόφαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Για να θεραπεύσει, λέει, τον πληθωρισμό. Ο οποίος πληθωρισμός ήταν αποτέλεσμα της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής και των μηδενικών επιτοκίων προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων για να διευκολυνθεί οι επενδύσεις τους. Αυτό που ήταν φάρμακο, λοιπόν, για τις επιχειρήσεις, διαμόρφωσε το τέρας του πληθωρισμού που αποτελεί το δηλητήριο για τις ανάγκες του λαού, και σήμερα για να θεραπεύσει αυτό αυξάνει τα επιτόκια για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που δημιουργεί νέες συνθήκες ασφυξίας και σε συνθήκες ακρίβειας για τα λαϊκά στρώματα να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν τις δάσεις του. Οι προτάσεις των άλλων κομμάτων είναι χαρακτηριστικές. Μιλάνε στη λογική των δόσεων, να αυξηθούν, λέει, οι δόσεις. Και λοιπόν, και αν αυξηθούν οι δόσεις, θα αποτραπεί η υπερχρέωση των νοικοκυριών. Σε ένα λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα διευκολυνθούν τα λαϊκά στρώματα να βγουν από αυτόν τον κυκαιόν? Όχι. Αντίθετα, τους μετατρέπουν σε ομήρους των τραπεζών και του αστικού κράτους. Όλες αυτές οι προτάσεις, λοιπόν, τι κάνουνε? Δεν διευκολύνουν επί της ουσίας. Όπως για παράδειγμα, και δεν βάζουν να πληρώσουν αυτούς που ευθύνονται. Όπως για παράδειγμα και η πρόταση του Μέρα 25, που απαλλάσσει επί της ουσίας τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, τα φορτώνει στη διαχείριση του αστικού κράτους και μετατρέπει τους δανειολήπτες σε ομήρους του αστικού κράτους διαχρονικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τι λέει απέναντι σε αυτή την πολιτική, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, ότι πρέπει την κατάσταση των υπερχρεωμένων οικοκυριών να την πληρώσουν οι τράπεζες και το ίδιο το αστικό κράτος, μέσα από γενναίο κούρεμα των χρεών που έχουν τα λαϊκά στρώματα και στις τράπεζες και στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία, και διευκόλυνση εξυπηρέτηση του υπολείπου που θα μείνει, και ταυτόχρονα να απαγορευθούν ολοκληρωτικά και όχι προσωρινά οι πληστηριασμοί και στην πρώτη κατοικία, αλλά και ταυτόχρονα στα μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για την δραστηριότητα των επαγγελματιών, των εμπόρων, των βιοτεχνών, αλλά και των βιοπαλαιστών, αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων. Αυτή είναι η τροπολογία την οποία κατέθεσε το ΚΚΕ, και σε αυτή έχουμε ζητήσει να τοποθετεί και η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά βεβαίως φωνή βόντους εν τη ερήμου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.